Γιώργο Φωστιέρη, καλό σου πρωινό από τον Aegean καλή... Voice. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Εσύ και που ευχαριστούμε στις... πολύ. Ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Εσύ... είναι έτσι που τα λέτε. Εσύ που, Γιώργο, που ταξιδεύεις από το ένα νησί στο άλλο και αξιδιότητος... βλέπεις ναι, τι γίνεται. Της μπράβο. Θέλω να μου λόγω πεις. Λόγω της δουλειάς μου τώρα 35 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Έχω γεννηθεί στο Κουφονίκι. Το... Βεβαίως, ναι. Έφυγα από εκεί 12 χρονών. Γιατί ήθελε ο πατέρας μου να μας σπουδάσει όλους. Και εν πάση περιπτώσει ο ένας κατάληξε εδώ, άλλος εκεί, άλλος στα Κουφονίκια. Λόγω της δουλειάς μου που λέτε γυρίζω όλα τα νησιά εδώ και 30-35 χρόνια. Μάλιστα. Και έχω... έχω ιδέα και για το Κουφονίσι και για την Ιρακιά. Κινούσα όλα τα νησιά. Έχετε την εικόνα στα μάτια σας. Έχετε την εικόνα στα μάτια σας. Πείτε μου, πείτε μου το φθινόπωρο, το φθινόπωρο και ενώ ψυχημώνα, τι εικόνα έχουν κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου τα νησιά, οι μικρές Κυκλάδες που συχνά πυκνά βρίσκεστε εκεί. Καλό είναι, ναι. Γιάννη μου, καλό είναι. Να, ορισμένοι ναι. να πηγαίνουν να επισκέπτονται και τα νησάκια όλα αυτά το χειμώνα. Mm-hmm. Τα ξέρουν όλοι από το καλοκαίρι που υπάρχει μια σχετική κίνηση, ένας μήνας, ενάμιση μήνας, ανάλογα το νησάκι. Ναι. Τώρα από αυτή την εποχή, δηλαδή από το Σεπτέμβρη μάλλον, mm-hmm. από το τέλος του Σεπτέμβρη και μετά, mm-hmm. φαίνομαι στην, πώς να σου πω, στην... οι πολυτουργούν, δηλαδή. Χειμωνιάτικη σεζόν που είναι ναι. πολύ δύσκολη. Είναι ναι. πολύ δύσκολη. Εντάξει. Αλλά... μπορεί να έχουν λίγο τουρισμό τα νησάκια, ναι. όμως από εκεί και πέρα είναι η ερημιά του χειμώνα. Mm-hmm. Και του φθινοπόρου η ερημιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θέλω να πω, υπάρχουν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχουν δηλαδή προβλήματα που γεννά αυτή η μίζερη, να τη χαρακτηρίσω έτσι, φθινοπορεινή εικόνα των μικρών Κυκλάδων, δηλαδή. Βέβαια. Μίζερη, δύσκολη βέβαια. Εικόνα. Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Είναι από πάρα πολλά θέματα. Από πάρα πολλές πλευρές ναι. είναι δύσκολο. Τα βασικότερα προβλήματα που βγαίνουν, γεννώνται τώρα το φθινόπωρο και που μέσα στο χειμώνα επιδεινώνονται, διωγγώνονται. Ποια είναι, Γιώργο, για τις μικρές Κυκλάδες? Για το τη Σχοινούσα, τη Δονούσα, την Ηρακλιά, το Κουφονίσι. Έχουμε καταρχήν το θέμα το ακτοπλοϊκό, έτσι. Υφίσταται το πρόβλημα αυτό? Κοιτάξτε, εξυπηρετεί τα νησάκια ο Σκοπελίτης. Μόνο ο Σκοπελίτης δηλαδή. Ο Σκοπελίτης. Δίνει τη λύση. Εντάξει, έχει και κάνα δύο δρομολόγια το Blue Star τη βδομάδα στα νησάκια. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να κυκλοφορεί ο Σκοπελίτης. Για να μπορεί να γίνεται η διασύνδεση ανάμεσα στα νησάκια. Μάλιστα. Για να τους φέρει και τα κρέα τους, τις πατάτες τους, τα λαχανικά τους, τα έτσι, τα αλλιώς, τα υλικά πρώτης ανάγκης. Πρώτης ανάγκης. Ακόμη και το ψωμί, ναι. Γιώργο. Ακόμη και το ψωμί. Κοιτάξτε, στο Κουφονίκι mm-hmm. και στη Σκοινούσα υπάρχει φούρνο. Ναι. Υπάρχει φούρνο. Οι άλλοι φούρνοι τώρα στη Δονούσα, ο φούρνος σταματάει. Στο τέλος του Σεπτέμβρη φεύγει ο άνθρωπος, πάει στην Αθήνα, ξαναγυρίζει πάλι το... Και το ψωμί πώς πάει εκεί? Το ψωμί έρχεται και από την Άξο, έρχεται και από την Αμοργό, mm-hmm. Από όπου μπορεί ο καθένας. Παλιά είχαμε και τους φούρνους. Τώρα τα έχουν κρεμιστεί όλοι. Και βέβαια το ψωμί που τρώει ο Δονουσιώτης δεν είναι ζεστό, ε. Ε, βέβαια δεν είναι ζεστό. Εάν φύγει από τα Κατάπολα ή από τη Γιάλη με το καραβάκι, σωστά. Θα πάει, θα είναι, αποκλείεται να είναι το πρωινό. Μπορεί και να το προλάβει το πρωινό. Μάλιστα. Αλλά συνήθως είναι της προηγούμενης μέρας. Μάλιστα. Της προηγούμενης μέρας. Ύστερα είναι αυτή η ερημιά που υπάρχει στα νησάκια. Δηλαδή 80 άτομα στην Ηρακλιά, 100 στη Δονούσα, 200 στη Σκοινούσα και 400 άτομα στο Κουφονίσι, τα οποία πηγαίνουν, έρχονται αυτοί, πάνε Αθήνα, κατεβαίνουν. Μάλιστα. Είναι και διάφοροι τώρα εκεί πέρα, έχουν και προβλήματα, γιατί τους ακούω εγώ και οι καθηγητές ναι. που πάνε στα νησάκια. Ναι.
Δεν βρίσκουν έναν άνθρωπο να κάνουμε παρέα, έτσι, αλλιώς τα μαγαζιά είναι όλα κλειστά. Το Κουφονίσι, ας πούμε, έχει ένα εστιατόριο, ταβέρνα. Μάλιστα. Με τις ώρες, έτσι. Στα Κατάπολα. Ένα το χειμώνα. Συγγνώμη, ναι. Αμοργό πήγε το μυαλό. Καλά, ωραία. Ναι. Γιώργο, δεν μου λες πώς έχει το ψάρι σε αυτά τα νησιά, στις μικρές Κυκλάδες. Πόσο? Πώς έχει η κατάσταση με το ψάρι. Γιατί λίγος πολύ γνωρίζουμε όλοι ότι ναι μεν υπάρχει ψάρι, αλλά το ταξιδεύουν στην Αθήνα, στην Ιχθυόσκαλα, δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι. Να σου πω. Πες μου, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Τα τελευταία χρόνια, ναι, τα τελευταία χρόνια, όλο και λιγοστεύει η ποσότητα του ψαριού. Mm-hmm. Λιγοστεύει. Το καλό ψάρι συνήθως φεύγει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Και το καλοκαίρι, που πιάνανε καλά ψάρια, ναι, δεν, οι ταβέρνες δεν τα πουλάγανε, οι ψαροταβέρνες. Γιατί αυτοί που θέλουν να φάνε, ψάρι είναι πάρα πολύ λίγοι τώρα. Mm-hmm. Και ένας αστακός ή ένα φαγκρί ή ένα λιθρίνι ή μπαρμπούνι, το μπαρμπούνι και το πιο φθηνό απ' όλα. Μάλιστα. Από αυτά τα πρώτα ψάρια που λένε. Ναι. Και όμως δεν υπάρχουν πελάτες να τα φάνε. Τα μαγαζιά λοιπόν, οι ψαροταβέρνες παίρνουν λίγες ποσότητες για να μην τις μένουν. Γιατί το ψάρι έχει μεγάλη φθορά. Άμα πετάξεις εσύ 2 κιλά, έγιωσε το κέρδος. Σωστά. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που φεύγει το ψάρι από τα νησιά. Αυτός είναι ο λόγος. Ο μεγαλύτερος λόγος είναι αυτός. Γιατί εάν... Δεν υπάρχει κατανάλωση εσωτερική δηλαδή, ας πούμε. Βέβαια. Εάν μπορούσαν να το καταναλώσουν τα μαγαζιά, δεν χρειαζόταν. Βέβαια, στην Αθήνα τα καλά ψάρια πάνε σε πολύ μεγαλύτερη τιμή, έτσι. Ναι, εντάξει, τα πουλάνε, εννοεί. Δεν ξέρω πώς, σε τι ταβέρνες πάνε και εσύ αυτό. Εκεί τα πουλάνε χρυσά. Τιμή, ναι, ναι, έτσι. Τώρα έχει ξεκινήσει το φθινόπωρο. Τώρα μετά από τόσα χρόνια ξεκίνησε και η τράτα. Δεν να μου λες... και ο απλός κόσμος. Δεν μου λες το καλαμπάρι το κυνηγάς εσύ καθόλου. Εγώ ναι. Είναι η εποχή του καλαμαριού, έτσι. Τώρα είναι η εποχή του καλαμαριού και μαθαίνω ότι αυτό πρέπει να έχει και καλαμαράκια. Να η πληροφορία. Τώρα το χειμώνα, οι περισσότεροι, ειδικά στο Κουφονίσι, γιατί στη Σιμίσα και στην Ελλάδα έχει 2-3 ψαράδες. Έλα, πες το για να κλείσουμε με αυτό, έλα Γιώργο. Πες το. Η δουλειά τους τώρα το χειμώνα είναι αυτή, να πάνε στα καλαμάρια, να πάνε στα σταπόδια, να πάνε για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Μάλιστα. Γιώργο Φωστιέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν είχα χρόνο θα ήθελα να κουβεντιάσω για πολλή ώρα μαζί σου. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Γιατί οι πληροφορίες που μας δίνεις είναι ομολογουμένως χρήσιμες, είναι αληθινές, είναι αυθεντικές, είναι από πρώτο χέρι οι πληροφορίες αυτές. Είναι αυτές που ζω εγώ. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά, Γιώργο Φωστιέρη, γεια σου.